Να υπενθυμίσω ότι η παράσταση θα ξεκινήσει 18 Φεβρουαρίου. Θα παίζεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 η ώρα. Τουλάχιστον μέχρι τις 27 Μαρτίου, 20-27 Μαρτίου λέμε να συνεχίσουμε. Και μακάρι να πάμε καλά και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει. Και να κατέβει και Αθήνα. Ο στόχος μας είναι να επαναλάβουμε και το έργο το «Μια Ιλιάδα» που μας έκοψε ο κορονοϊός στην Αθήνα, μας βρήκε το Φεβρουάριο του 20 και είναι μια παράσταση με τον Νίκο τον Αρβανίτη και τον Νίκο τον Μεταλλινό στα Κρουστά, η οποία είναι και μια παράσταση που μπορεί να μετακινηθεί, να πάει το καλοκαίρι στα Ιόνια νησιά που δεν πήγε το 21, να βοηθήσει και η περιφέρεια σε αυτό, όπως έχουμε πει, και να κατέβει και Αθήνα στο αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου, στο εμβληματικό αυτό θέατρο. Μας το έχουν ζητήσει για μετά από τις 21 Μαρτίου, για να υπάρχει και μια παρουσία του Διπεθέ στην Αθήνα που διακόπηκε απότομα το 20. Ευελπιστούμε το δεύτερο μας έργο να γίνει, να ξεκινήσει, να κάνει πρόβες και να δούμε πότε θα κάνει πρεμιέρα και αυτό με τη Χρυσάνθη Ναυλονίτη. Και βέβαια έχουμε όλα τα υπόλοιπα, το Φεστιβάλ Πολυσκηνή, το καλοκαίρι το Διεθνές Εργαστήριο του Αρχαίο Δράμα και βέβαια πέρσι είδαμε και γλυκαθήκαμε πολύ για τις δράσεις στο αρχαιολογικούς χώρους. Η κυρία Ιργάκου θέλει να μας στηρίξει και να το ανοίξουμε και σε άλλους χώρους και έξω από την πόλη της Κέρκυρας και στη Βόρεια Κέρκυρα και στη Νότια Κέρκυρα σε εμβληματικούς τόπους να μπορέσουμε να κάνουμε τις δράσεις μας και τα αρχαιολογικά και το καθοδόν που είχαμε ξεκινήσει πέρσι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσουν και λίγο πιο ενισχυμένα τα εργαστήρια και οι δράσεις, τα τρίμερα εργαστήρια, τα εργαστήρια για τα παιδιά, με πολύ 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 σεμνά βήματα. Βέβαια, γιατί είπαμε, δεν έχει φύγει ο COVID, είναι ακόμα εδώ και διευκρινιστικά είναι υποδιαμόρφωση, δηλαδή μπορεί να γίνουν προσθήκες δράσεων ή έργων σε αυτό που μας περιγράφεται όσον αφορά στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Κυρίως το θέμα των εργαστηρίων, το οποίο είναι σε άνω τελεία.